Η δική Καγιά μαζί με τον Ηλία Κρασά και τα δύο παιδάκια τους, στόλισαν το σπίτι τους μπαίνοντα έτσι στο κλίμα των Χριστουγέννων. Η οικογένεια έκατσε στο σαλόνι και έβαλε τις μπάλε και στο αστέρι στην κορυφή. Μάλιστα, η παρουσιάστρια μας έδειξε το αποτέλεσμα με μια φωτογραφία στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Τα στόλιδια είναι σε κόκκινο χρώμα, ακολουθώντας την κλασική γραμμή, ενώ το ύψος του δέντρου πρέπει να φτάνει τα δύο μέτρα. Η Βίκη Καγιά πόζαρε μπροστά του με ένα γλυκό χαμόγελο στα χείλη και μας έδειξε όλη τη χριστουγεννιάτικη διακόσμηση στο σαλόνι του σπιτιού της δείτε φωτογραφίες από όλο του στο σπίτι. Εντυπωσιακή η εμφάνιση της Βίκης Καγιά και του Ηλία Κρασά στο κόκκινο χαλί του Φεστιβάλ της Βενετίας. Το κινηματογραφικό φεστιβάλ της Βενετίας διεξάγεται αυτή την περίοδο και φυσικά δεν θα μπορούσαν να λείπουν η Βίκυ Καγιά και ο Ηλίας Κρασάς. Για ακόμη μια φορά, το ζευγάρι έκλεψε όλες τις εντυπώσεις. Η παρουσιάστρια του Dancing with the Stars ήταν καλεσμένη του Ικου Άρμανι και φυσικά στο πλευρό της όπως πάντα βρίσκεται ο αγαπημένος της. Μάλιστα περπάτησαν μαζί στο κόκκινο χαλί της μόστρας και έκλεψαν τις εντυπώσεις με το ίδιο look που έκαναν φορώντας και οι δύο κοστούμοι. Το πρόγραμμα είναι πλούσιο ενώ εκτός από το κόκκινο χαλί, η Βίκη Καγιά και ο Ηλίας Κρασάς βρήκαν χρόνο να κάνουν βόλτες με το σκάφο στα βενετσιάζικα κανάλια, να απολαύσουν ιταλικό φαγητό αλλά και βόλτες στα γραφικά στενάκια της Βενετίας. Στο μεταξύ, ο φωτογραφικός φακός τσάκωσε πριν λίγο καιρό το ερωτευμένο ζευγάρι σε παραλία της ελαφωνήσου.